λέμε. Το αντικείμενο αυτό ήταν δέρμα φιδιού, αλλά όχι ένα μικρό αντικείμενο στο μέγεθος της παλάμης μας, κάτι αρκετά μεγαλύτερο. Ήταν σαν κάτι ή κάποιος να αφαίρεσε το δέρμα και να έφυγε. Εμείς στο ξενοδοχείο για φίδια μέχρι τότε που ήμουν εγώ δεν είχαμε ακούσει τίποτα, ούτε για εμφανίσεις ούτε για τίποτα. Και το συγκεκριμένο αντικείμενο το έδωσε στον διευθυντή της επιχείρησης και από εκεί και πέρα το... Το έδωσε μέσα στη σακούλα μαύρη. Το έδωσε σε κάποια σακούλα, ναι. Από εκεί και πέρα εξαφανίστηκε. Ο διευθυντής βέβαια έχει φύγει από τη ζωή, δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει. Χάθηκε. Ωραία, ερώτηση. Η έγχρωμη αυτή γυναίκα που έμενε στο δωμάτιο και που βρήκατε αυτό το δέρμα, όχι το δέρμα, το ποκάμισο ας πούμε του φιδιού σε μέγεθος ανθρώπου. Λίγο μικρότερο, όχι ακριβώς. Λίγο μικρότερο. Τι ιδιότητα είχε ως σύνεδρος? Ήταν σύνεδρος της Bilderberg. Είχε κάποια ιδιότητα? Δεν το γνωρίζω αυτό. Είχε κάποια σχέση με κάποιον πρόεδρο Αμερικανό, με κάτι? Πρέπει να ήταν... Δεν θα ήταν κάποια απλή, γιατί και, εντάξει, και τα μπαγκαλός που νοικιάζαν ήταν αρκετά ακριβά. Δεν νομίζω να ήταν μια απλή γραμματέας. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Ποιοι συμμετείχαν στο συνέδριο, θυμάστε, δηλαδή επί προεδρίας πιανού? Επί προεδρίας τότε ήταν νομίζω ο Αμερικανός πρόεδρος που μας επισκέφθηκε αργότερα όταν έκλεισε το ξενοδοχείο και μεταφέρθηκε, πουλήθηκε σε Άραβες και Τούρκους. Με ευτελές προσόν και διώξαν όλο το προσωπικό. Ήταν ο τελευταίος πελάτης που μας επισκέφθηκε πριν κλείσει η εταιρεία. Θεωρώ ότι αν θυμάμαι καλά ήταν ο Ομπάμα την περίοδο εκείνη. Παίρνετε το συνέδριο λίγο. Το συνέδριο, επειδή το έζησα, εργαζόμουν τότε στις σουίτες και έβλεπα από ψηλά τα πάντα, είχε κλείσει όλη η περιοχή του ξενοδοχείου. Ήταν συνέδριο του Bilderberg. Του Bilderberg. Υπήρχε σκάφος, οι σύνεδροι δεν μπήκανε, μόνο οι Έλληνες πολιτικοί και τα λοιπά μπήκαν από την κυρία είσοδο με μαύρα αυτοκίνητα, με φημέ τζάμια. Οι ξένοι μπήκανε από την παραλία του ξενοδοχείου, την ιδιωτική παραλία, με μικρά σκάφη και βγαίνανε από καράβια που βρισκόντουσαν στην περίμετρο του ξενοδοχείου. Τα οποία ήταν και ελληνικά αντιτορπιλικά και κάποια άλλα σκάφη. Από ό,τι θυμάμαι ήταν η Βεατρίκη της Ολλανδίας, η Βασίλισσα της Αγγλίας, πρόεδροι, υπουργοί, ηθοποιοί, μεγάλα στελέχη, όλα τα ονόματα της ελίτ της ελληνικής, επιχειρηματικά ελίτ και επιχειρηματική ελίτ και πολιτική. Θυμάμαι ότι παρευρίσκονται όλα τα πολιτικά κόμματα, πλην ενός. Αν μπορώ να αναφέρω και το όνομά του. Μπορείς. Η Χρυσή Αυγή. Δεν υπήρχε στη Βουλή τότε. Αλλά ήταν η μόνη που δεν παρευρέθηκε κανένας απεσταλμένος τους. Όλα τα άλλα πολιτικά κόμματα της Βουλής, δεν θυμάμαι για το ΚΚΚ να πω, να μην πω ψέματα, αν ήταν ή δεν ήταν, πάντως τα μεγάλα κόμματα ήταν όλα. Με αντιπροσώπους τους, να μην λέμε ονόματα, τους γνωστούς αρχηγούς. Είχε γίνει κάποιο περιστατικό? Είχε γίνει κάτι, είχε γίνει. Πολύ παράξενο. Ανεβήκαν αστυνομικοί στον τέταρτο όροφο που εργαζόμουν εγώ να με ρωτήσουν εάν αυτό το φαινόμενο που εμφανίστηκε την ημέρα του συνεδρίου το έχω ξαναδεί στην περιοχή. Τι ήταν αυτό το φαινόμενο? Μια τεράστια πυκνή ομίχλη που θύμιζε την ταινία η ομίχλη. Πυκνή ομίχλη να έχει καλύψει όλη την περιοχή του ξενοδοχείου πλην της πόλης της Βουλιαγμένης. Όλη την περιοχή της ακτής. Μόνο δηλαδή το ξενοδοχείο. Ξενοδοχείο, την ακτή του ξενοδοχείου, τα περιβάλλοντα κτίρια, το ναυτικό όμιλο, είχε κλείσει όλο το ξενοδοχείο, δεν φαινόταν τίποτε, μέχρι την ώρα που μπήκανε οι σύνεδροι μέσα, ήρθανε όλοι στο ξενοδοχείο. Όταν μπήκανε όλοι πλέον στο ξενοδοχείο, το σύννεφο αυτό εξαφανίστηκε. Με ρωτούσαν όλοι τι ακριβώς μπορεί να είναι. Ακούστηκε ότι αυτό το σύννεφο σκόνης έβγαινε από παρακείμενο πολεμικό σκάφος που βρισκόταν στην θαλάσσια περιοχή του ξενοδοχείου. Και άκουσα και μία ιστορία, δεν ξέρω αν αληθεύει, για έναν Ιρλανδό δημοσιογράφο, ο οποίος βγήκε σαν σύνεδρος με κλεμμένη ταυτότητα κρυφά στο συνέδριο και
Δεν ξέρουμε από εκεί και πέρα τι έγινε. Εμείς ένα ξενοδοχείο δεν ξέρουμε. Δηλαδή, εννοείς, δεν ξέρουμε τι έγινε, εννοείς ότι... Δεν υπήρχε check-out. Δεν υπήρχε check-out, εξαφανίστηκε ο άνθρωπος. Ένα το κρατούμενο και κάτι παράξενο που συνέβη. Εμάς το προσωπικό είχαμε ρητή εντολή από τους διευθυντές να μην πλησιάζουμε στην αίθουσα Κόσμος, που υπήρχε το συνεδριακό κέντρο της Bilderberg, σε απόσταση 5 με 10 μέτρων. Απαγορευότανε, μπαίναμε μόνο το πρωί, τους αφήναμε το πρωινό, δηλαδή τον καφέ, τα κουλουράκια και τα λοιπά, χυμούς. Το μεσημέρι βγαίνανε για φαγητό και το απόγευμα πάλι τους βάζαμε τον καφέ τους και κλειδώναμε κατ' εντολή των Αμερικανών σωματοφυλάκων που βρίσκονταν στην περίμετρο, με εντολή που είχαν δώσει στην διεύθυνση, κλειδώναμε και προφανώς για της ελληνικής κυβέρνησης τότε, κλειδώναμε τις αίθουσες με αλυσίδες και λουκέτα. Δηλαδή θέλω να μου πεις τώρα ότι μέσα σε αυτή την κλειδωμένη αίθουσα με τις αλυσίδες και με τα λουκέτα μπήκε ένας Ιρλανδός δημοσιογράφος, ο οποίος εξαφανίστηκε μέσα στην αίθουσα και δεν... Χάθηκε, δεν μάθαμε αν έφυγε, αν οτιδήποτε. Είχε αφού γραφτεί και άρθρο σε περιοδικά, είχαν γραφτεί. Α, έχουν γραφτεί. Δηλαδή δεν έκανε ποτέ check-out ο άνθρωπος και τα πράγματα του τα στείλατε. Ακούστηκε ότι μπήκε, χωρίς να έχουμε βεβαιωμένες πληροφορίες, και ότι δεν βγήκε. Και ότι άφησε και τα πράγματά του όμως εκεί και τα στείλατε. Λογικά, εσείς τα στείλατε στο εξωτερικό. Το θέμα είναι ότι εμένα προσωπικά μου έκανε μεγάλη αίσθηση και με ρωτάγανε διάφοροι συνάδελφοι γιατί δεν μας αφήνουν να πλησιάσουμε. Εγώ θεωρώ ότι δεν μας αφήνανε να πλησιάσουμε, προφανώς για να μην ακούμε κάτι, και δεν μας αφήνανε να μπούμε, προφανώς για να μην δούμε κάτι που συνέβαινε στην αίθουσα, που μπορεί να έχει άμεση σχέση με την εξαφάνιση, με το δέρμα που βρήκαμε στην καμπάνα. Μάλιστα. Για όσους γνωρίζουν, θα υπονοείς πολλά. Δηλαδή μιλάς για ερπετόμορφους τώρα. Ναι. Δηλαδή θεωρείς ότι έχει γίνει αποκάλυψη ερπετόμορφων κατά το συνέδριο. Το πιστεύω ακράδαντα. Για το ποιοι κάνουν κουμάντο στον πλανήτη. Χιλιάδες χρόνια. Αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε μέχρι εκεί λοιπόν.